Ώστε να οργανωθεί κάπως το κλασικό χάος, έχουμε να κάνουμε με φαγουρόσκονη, μαζί από κατοδεκρίτες, απροσάρμοστους και άλλα δέσποτα. Και σπυροπουλέους βέβαια. Μήπως αντί να τους αντιμετωπίσουμε με απάθεια, ίσως να ήταν καλύτερα να φερόμασταν σαν να ζούμε στα Καρπάθια. Τι, θέμα προσήγηση, θα το βάλεις. Μήπως. Έχω μια αδυναμία στα σκοπτικά, τι να κάνουμε. Προς το τέλος αυτής της βραδιάς οφείλω να ομολογήσω πως το θέμα του μακάβριου και δει με κάποιες σεξουαλικές προεκτάσεις χιούμορ, μαύρο χιούμορ, το διαχειρίζονται καλά αυτοί οι τύποι που μας οδηγούν προς φυλακές τύπου γάμα. Σε λίγο και με ιδιωτικές, να είστε σίγουροι. Καλησπέρα από τη Φαγουρόσκονη. Θα σας παίξουμε τέσσερα δικά μας τραγουδάκια τα οποία βγαίνουν σιγά σιγά προς τα έξω. Καλή ακρόαση. Αντουάν Παρένιες, σιγό ήχο, στο βιολί. Είσαι Ευγαλωνάκης. Ευχαριστούμε, παιδιά. Τίνο Σούμπερης, Παναγιώτης Τσίκο Κατσικιώτης, Χρήστος Πεντεβής στο βιολί, Βασίλη Νίκο. Λίγο το βιολί. Δίβρετε έξω. Yeah.
να χτίζω το σκάνσο. Ονομάζεται κόκαλο, μπορεί να ληφθεί ποικιλοτρόπος όπως γουστάρει ο καθένας. Το παρόν όμως αναφέρεται στις ενεργετικές ιδιότητες που έχει το κόκαλο κατά την ώρα της ζέσης και της λήψης. Yeah.
Και έναν υπότιτλο εντός παρενθέσεως για μια χούφτα δωμάτια κατά το για μια χούφτα δολάρια. Είναι το πρώτο επίσημο τραγούδι της Φαγουρόσκονης, κυκλοφορεί και στο YouTube. Για μια χούφτα δωμάτια καλέ
ώρα. Στην αυλή σου πίπτει βρόχα. Μες στο παραγίνες ρόμπα σαν ανάτεψε μωρένη μπόμπα. Στην πισίνα ψάχνεις να τη βρεις με πίνα. Καλάντα τριάλαλα, να χαμόλα τα καλά παιδιά. Αμήν. Καλάντα τριάλαλα, να χαμόλα τα καλά παιδιά. Έτσι στο καναπένα της το σαμαρά, το πενιχύλ, το βλάχνο, το παρπαφόδι με τον παγί των στάκ. Το τσακόρου το τηλεπόλι και τα χρυσά του φέτα. Σε ένα νόγια στη χωριά, η κυβάνε και όλη η φέτα. Και να μετά από αυτό να φτιάξεις την καρέα. Είμαι κοινά σαν το που είναι ο Στραζάκαρ. Στα νεοκαδέα, στα εξυπαρέα. Ευχαριστούμε. Να πούμε ένα, ευχαριστώ για το σημερινό και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας, στους φυλακισμένους, τόσο στους έγκλειστους που δεν έχουν τα βασικά δικαιώματα που οφείλουμε να τους παρέχουμε, όσο και σε όλους εμάς που όλο και κάπου φυλακισμένοι θα είμαστε και θα βρούμε την άκρη κάποια στιγμή. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Τατουάζ της Πλίνα». Yeah.
Βασίλης και Νίκος Πυρόπουλος. 17!